Επιχείρηση ψαρέματος ηλεκτρικών πατινιών που ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν στο βυθό του Θερμαϊκού πραγματοποίησαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας Σοκράτη Δημητριάδη βρέθηκαν στην παλιά παραλία της πόλης και με ειδικό εξοπλισμό ανέσυραν ορισμένα από τα βυθισμένα πατίνια, τα οποία βρέθηκαν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Εκτιμάται ότι στο βυθό βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 45 πατίνια, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας για περισσότερο από 6 μήνες. Θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που πράττουν εκείνη τη στιγμή, διότι οι μπαταρίες που φέρνουν τα οχήματα είναι ο χειρότερος ρήπος που μπορούμε να πετάξουμε στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, ανά 10 μέτρα περίπου βγάζουμε και πατίνια. Με το που οξυδωθούν, οι μπαταρίες είναι ικανές να προκαλέσουν τεράστια μόλυνση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Για το σκοπό αυτό, η μία εκ των δύο εταιριών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη πρότεινε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να προσλάβει δίτες, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες να στηθεί δεύτερη επιχείρηση ενέλκυσης για όσα πατίνια βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία του Θερμαϊκού κόλπου. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται εδώ στην παλιά παραλία με σκοπό να ανασύρουν τα ηλεκτρικά πατίνια από το βυθό του Θερμαϊκού. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουν ήδη ανασύρει αρκετά πατίνια, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να βγάλουν περίπου 35 ακόμη πατίνια. Πρέπει να τα βγάλει ο Δήμος για να γλιτώσει, ας πούμε, κάπως από τη μόλυνση η θάλασσα. Η θάλασσα, είναι για όλους μας. Και χαλνάμε το σπίτι των ψαριών όλων αυτών. Κρίμα. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θέλει λίγο συνείδηση να έχουμε. Υπάρχει και μόλυνση και τα πατίνια χαλάνε και ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι μόδα, είναι χαζομάρα. Εγώ αυτό θα έλεγα, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος όπως πρέπει. Τα πατίνια θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέχρι να απομακρυνθούν από τις εταιρείες.